Φεύγετε αξέχαστες στιγμές, χάνεστε εικόνες αγαπημένες, το πέρασμά σας όμως μάγειξε και το άρωμά σας με μέθησε. Στερνή μέρα στο νησί της Γαλήνης σβήνεις. Ξεκίνησα μόνος μου για ψάρεμα. Περπατούσα αρκετή ώρα και είχα απομακρυνθεί από το χωριό. Ο ήλιος έγινε και είχα ένα παράξενο συνέστημα. Αισθάνθηκα μια ζάλη. Είχα την εντύπωση ότι δεν ήμουν μόνος. Ο ήλιος με τύφλωνε και ένας ακαθόριστος θόρυβος με ενοχλούσε. Ήταν ένα παράξενο μονότονο βούισμα. Δεν κατάλαβαν ότι είμαι δίπλα τους.
περπατούσα αργά ανάμεσά τους. Thank you.
έτσι από τον πορτόν και ερχόταν ένας άνθρωπος και την είδε τη γάτα και έστριψε το τιμόνι και έπεσε πάνω της και δεν μόνο αυτό, αλλά τα γατάκια της που ήθελαν και γάλα που τη θέλανε για να πιούν και το γάλα τους, ψοφίσανε και αυτά. Spin Span. Αγνή φυσική μαρμελάδα σε 5 φρούτα. Spin Span. Χωρίς συντηρητικά και χρώμα. Σήμερα θα φάμε κρέας. Με πουρέ όμως. Γι' αυτό πήρα 1 κιλό πατάτες. Τις ξεφλουδίζω. Τις βράζω. Τις περνάω από τη μηχανή. Ό,τι θέλει λέει, αφού έφτιαξες πουρέ Knorr. Μα φυσικά, να ταλαιπωρούμε με πατάτες, αφού υπάρχει ο υπέροχος πουρές Knorr. Ρούι ζελέ γιώτης, το γλύκισμα με τις λιγότερες θερμίδες. Τα μόσου του μιλάνε χαρούμενα τρελά. Έλα να τα πάρεις και τα σου πω πολλά. Τα μόσου του σου λένε Television, television. Πόσο μ' αρέσεις. Μα πιο πολύ αγαπώ τις μασχάλες. Television, αγαπώ τις μασχάλες. Television, television. Κύριε Μίτσο, τι να τον κάνω, είναι κατά μαύρος. Τον έπλυνες γερά, τον έπλυνες καλά. Thank you.
Μένε ξέδες και ζουμπούλια και θαλασσινά πουλιά. Αν τη δείτε την καλή μου χαιρετίσματα πολλά. Η κιθάρα μου να σπάσει και τα τέλεια να κοπούν. Και τα χέρια που την παίζουν μες στη μαύρη γη να μπουν. Πες μου γιατί σαν ξένο με κοιτάς. Δεν είμαι εγώ εκείνος που αγαπούσες. Με λάτρευες, με λάτρευες πίστα. Και με αγνώ, και με αγνώ φιλούσες. Jeux olympiques, bienvenue de nouveau en Grèce.
Olympic Games, welcome back to Greece. Ολυμπιακοί αγώνες, καλώς ήρθατε σπίτι σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. We'll be right back.
Thank you.
φωτοδόχων λαμπάδα της εσκότη φανίσα. Ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γαράιλον απ' του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδύτου φέγγους. Χαίρε αστραπή τας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμόν. Χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτή. Thank you.
Σήμερα από το Γαϊδουράκι φτάσαμε στα δύο αυτοκίνητα ο καθένας μας. Γίναμε τα διφάγα πλάσματα της πρώτης ευκαιρίας. Γίναμε καταναλωτές. Και το αύριο το νομίζαμε πάντα καλύτερο, γιατί έχουμε την τεχνολογία. Το αύριο όμως έγινε ένας εφιάλτης. Όχι μόνο για την Ελλάδα που καταραίει, αλλά για την Ευρώπη, για όλο τον κόσμο. Καταλάβαμε λάθος τη λέξη πρόοδος και πέσαμε στη φάκα της πλεονεξίας, της αρπαγής, του άκρατου εγωισμού. Και για όλα φταίνει άλλοι, αλλά οι άλλοι είμαστε εμείς. Εμπρός λοιπόν, ολοταχώς προς τα πίσω. Πιο πίσω όμως, τότε που δεν είχαμε ηλεκτρισμό και τηλεόραση. Όχι βέβαια, αυτά δεν φταίνε σε τίποτα. Προς τα πίσω μέσα μας. Προς την απλότητα, προς την ανθρωπιά, προς την αγάπη. Ποιος τα ακούει όμως αυτά σήμερα? Μόνο το χρηματιστήριο μας ενδιαφέρει. Άφησέ τον αυτόν. Είναι γραφικός. Ναι, γραφικός μεν, αλλά απίστευτα περιγραφικός. Ο εναερίτης τεχνίτης είναι αυτός που εργάζεται στα ύψη, εναέρια, όπως το λέει και η λέξη. Οι εργασίες αυτές είναι επικίνδυνες και απαιτούν μεγάλη εμπειρία από τον τεχνίτη, συγκέντρωση και ακρίβεια στις κινήσεις του, ώστε να αποφεύγονται τυχόν ατυχήματα. Στη συνέχεια θα δείτε στην πράξη γιατί το λέμε αυτό. Όπως βλέπετε, ο εναερίτης τεχνίτης αφενός είναι δεμένος στη μέση του με ζώνη ασφαλείας που περιβάλλει τον στήλο και αφετέρου πατά σε πρόχειρα σκαλοπάτια που ανεβαίνοντας δημιουργεί μόνος του με μεταλλικές μικρές ράβδους τις οποίες περνάει μέσα από τρύπες που υπάρχουν στον στήλο. Με αυτόν τον τρόπο, γέρνοντας αναγκαστικά προς τα πίσω, τεντώνει η ζώνη ασφαλείας και το σώμα του σταθεροποιείται από τη μέση και κάτω, δημιουργώντας την εντύπωση ότι κάθεται. Έτσι μπορεί ο τεχνίτης να χρησιμοποιεί τα χέρια του, περιστρέφοντας ελεύθερα από τη μέση και επάνω το κορμί του. Για να το κάνει αυτό, θα πρέπει να ανεβεί επάνω στον οριζόντιο πρόβολο του στήλου, πράγμα όμως που τον εμποδίζει να κάνει η ζώνη ασφαλείας. Τι θα κάνει? Προσέξτε καλά. Θα αφαιρέσει τη ζώνη ασφαλείας και τελείως απροστάτευτος θα σκαρφαλώσει στο ψηλότερο σημείο του στήλου. Άκρος επικίνδυνη εργασία που απαιτεί... Thank you.
Γεια σας. Είμαι ένα αδεσποτάκι. Ήρθα σε αυτή τη ζωή χωρίς να ξέρω γιατί. Το μόνο που ήξερα είναι ότι αγαπούσα ό,τι έβλεπα γύρω μου, όσους έβλεπα. Όλα τα πράγματα, τα πάντα, τη ζωή, έτρεχα από εδώ, έτρεχα από εκεί. Χαιρόμουνα την ημέρα, το φως. Όλα όσα ήταν γύρω μου. Και τότε ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι. Μερικοί με βοήθησαν. Μου έδωσαν και έφαγα. Με χάιδεψαν. Τους αγάπησα και με αγάπησαν. Και ξαφνικά ήρθαν οι άλλοι. Οι άλλοι. Οι κακοί. Αυτοί που με κυνήγησαν. Με βασάνισαν. Με έλειωσαν με τα αυτοκίνητά τους. Με έδωσαν βορά στα ζώα τους. Με ξέσκισαν. Γιατί. Τι είναι αυτοί. Άνθρωποι λέει είναι. Τι άνθρωποι είναι. Τι ψυχή έχουν. Πώς ζουν. Πώς κοιμούνται τα βράδια. Πώς μπορούν και βλέπουν τη ζωή γύρω τους. Πώς κάποια στιγμή θα πεθάνουν. Και τώρα θα δείτε το αόρατο που κάμισο. Κάνει αόρατο τον άνθρωπο. Και τώρα θα δείτε πώς γίνεται το τρίκ όπου παρουσιάζεται ο ηθοποιός σε χώρους στους οποίους δεν βρίσκεται πραγματικά και εκτελεί εκεί το ρόλο του, επικίνδυνες σκηνές κτλ. Κτλ. Όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή είμαι στο σπίτι μου. Πρώτο βήμα είναι να αλλάξω το background, αυτό το μπλε το οποίο βλέπετε. Έγινε μαύρο τώρα. Δεύτερο βήμα είναι να βρεθώ στην Ακρόπολη. Βρέθηκα στην Ακρόπολη. Παρθενώνας, Αγιάτικος κτλ. Κτλ. Εδώ λοιπόν ο ηθοποιός εκτελεί το ρόλο του από την ασφάλεια του στούντιου μέσα στο οποίο βρίσκεται, ενώ πίσω προβάλλεται η επικίνδυνη τοποθεσία στην οποία υποτίθεται ότι εκτελείται η δράση της ταινίας. As you set out for Ithaca, that your journey is a long one, full of adventure, full of discovery. Laestrygonians and Cyclops, angry Poseidon, do not be afraid of them. You'll never find things like that on your way, as long as you keep your thoughts raised high.
as long as a rare sensation touches your spirit and your body. Why Strigonians and Cyclops, wild Poseidon? You won't encounter them unless you bring them along inside your soul. Unless your soul sets them up in front of you. Hope that your journey is a long one. May there be many summer mornings when, with what pleasure, what joy, you come into harbor seen for the first time. May you stop at Phoenician trading stations to buy fine things, mother of pearl, coral, amber, and ebony, sensual perfume of every kind. As many sensual perfumes as you can. And may you visit many Egyptian cities to learn and learn again from those who know. Keep Ithaca always in your mind. Arriving there is what you're destined for. But do not hurry the journey at all. Better if it lasts for years, so that you are old by the time you reach the island, wealthy with all you have gained on the way. Not expecting Ithaca to make you rich. Ithaca gave you the marvelous journey. Without her, you would not have set out. She has nothing left to give you now. And if you find her poor, Ithaca won't have fooled you. Wise as you will have become, so full of experience, you will have understood by then what these Ithacas mean. Thank you.
Thank you.